1582, 5.000, συγγνώμη, 1982, πληθυσμό εθνής, με πληθυσμό 20 ετίας και 7. Με διασφαλισμένη χρηματοδότηση, αλλά δεν είχαμε υπάρξει την πράξη. Επειδή νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε λύση και η λύση είναι η εξής. Αν υπάρχει μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, δεν ξέρω αν υπάρχει εγκεκριμένη μελέτη, υπάρχει. Αν υπάρχει μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, σας το λέω με καλόγου γνώσεως, τότε δεν υπάρχει κανένα θέμα. Η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που είναι σε τελικό στάδιο, είναι ταυτόχρονα και αδειοδότηση σε ό,τι αφορά το βιοκά και τα δίκτυα. Άρα, το να πούμε ότι τα δίκτυα είναι στον οικισμό, μεσοδύναμο οικισμό πάνω από 2.000 και είναι υπέρ, και να πούμε ότι ο βιοκά αφορά και άλλες ενότητες, π.χ. ο βιοκά του Παναγίου είναι βιοκά του Παναγίου, βιοκά του Δήμου Αϊκού. Αυτό επιτρέπεται αυτό. Δεν είναι πρόβλημα, λέω. Θέλω να πω, ας σκύψουμε στο πραγματικό πρόβλημα. Προφανώς για να γίνει περιβαλλοντική μελέτη έχει οριοθετηθεί ο χώρος που θα πάει μονάχα που θα εγκατασταθεί. Δηλαδή, στο τελευταίο θα κάνει προφανώς υπάρχει αυτό. Δεν έχουν προσδιοριστεί. Έχει προσδιοριστεί ο χώρος προφανώς που πρέπει να γίνει δουλεία, δηλαδή που θα περάσει ο αποδέκτης που θα καταλήγουν τα υπολείμματα σε επεξεργασία. Και νομίζω μια συνεδρική κίνηση, να μην γίνουμε χαρά των δικηγόρων, καλό θα γίνει που το λέω συνολικά αυτό, να συνεδριάσετε μαζί με τις διευθυντές των υπηρεσιών και να βρείτε μια λύση. Εάν μπορώ να βοηθήσω κάτι, θα το κάνω. Και το τρίτο και κλείνω είναι το ζήτημα, είναι που επιτρέπει στο στάδιο κανονικό, είναι θεσμικό και προσωπικό. Είναι αυτονόητο ότι πρέπει να γίνουν συγκλήσεις και επιτρέπονται και δημοκρατικό δικαίωμα να συναντηθούν μια. Όμως με ρητορικές κορώνες δεν καλύπτουν τα πέτα. Και το θέμα είναι ουσία. Όπως σωστά είπε, έχει δικαίωμα βήμα που δεν το δεσμεύει ο νόμος, τα οποία πρέπει να συμπεριλάβει και από την υπόλοιπη. Και συμπεριέλαβε την κυρία Καμπύλη. Την κυρία Καμπύλη, συγγνώμη. Έχει αυτό το δικαίωμα. Εκείνη τη στιγμή όμως η κυρία Καμπύλη είναι στην πρόταση τη μειοψηφία. Δεν μπορεί ο Στάθης να είναι στην πρόταση τη μειοψηφία στα 2-5. Ταυτόχρονα δεν μπορεί. Έτσι. Άρα είναι θεσμικό και όχι ξαναλέω προσωπικό. Και θα πρέπει λοιπόν να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό, γιατί εντολή ο ελληνικός λαός, ο λαός την φιλία σε όλους μας. Την εντολή όμως το αντιμάτων του Δήμαρχου. Την εντολή του να μετέχει στο όργανο διοίκηση του Δήμου, που είναι η εκτελεστική επιτροπή, τη δίνει ο Δήμαρχος, γιατί το όργανο που μετέχουν είναι τη Δήμαρχη. Την εντολή να είναι πρώτη φορά που δίνει ο Δήμαρχος, την πλειοψηφία. Άρα δεν είναι μόνο το ίδιο. Υπάρχουν λοιπόν οι εντολή λαϊκοί που την έχουμε όλοι ισοδύναμα, υπάρχει όμως και μια εντολή που δίνεται κατ' εξοδότηση του Δημάρχου. Και τότε, όταν ο Τσίπρας σε βάζει υπουργό, ανήκει στην κυβέρνηση του Τσίπρα. Ανήκει δηλαδή στην πλειοψηφία. Αυτό λέω. Ο νόμος δεν είναι σωστός. Δεν συμφωνούμε με τον νόμο. Και πρέπει να εφαρμόσετε τον νόμο. Και στη συνέχεια, όχι κύριοι, πρέπει στην ψηφοφορία να γίνει η τυπική διαδικασία της μυστικής ψηφοφορίας. Και όταν έρχεται η ώρα και ακολουθούμε την πρότασή σας της μυστικής ψηφοφορίας, σηκώνεστε και αποχωρείτε και δεν συμμετέχετε. Και μένουμε εμείς μέχρι τις 3 να κάνουμε την τυπική ψηφοφορία. Τι δεν καταλάβατε, κάνετε ότι δεν καταλαβαίνετε. Ή λοιπόν είστε, ακούστε με, ακούστε με. Και εγώ, και σας ακούστε κύριοι, ακούστε. Ακούστε, όταν λοιπόν δεν είστε παρόντες, να μην κρίνετε τους υπολείπους και να μην υποβάλλετε τους υπολείπους σε διαδικασίες που εσείς έτσι θέλετε, προκειμένου να παρακολύετε τη διαδικασία. Λοιπόν, στη συγκεκριμένη περίπτωση λοιπόν, έχουν ληφθεί οι αποφάσεις όπως έχουν ληφθεί, ρωτήθηκαν οι μειοψηφίες που συμμετείχαν, να μας πει ο κύριος Μπακούς, όσοι ήταν οι παρόντες ερωτήθηκαν. Κύριε Μπακούρ, εσείς τα ερωτηθήκατε. Θα μας πει ο κύριος Μπακούρ. Κύριε Μπακούρ, κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, πάλι ο τύπος πάει να φάει την ουσία. Ξέρετε ποτέ οι παλαιότεροι να λειτουργούσαν όργανα που να μην υπήρχαν, να μην συμμετείχαν εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης? Αν υπάρχει κάποιος, να μου το πει και εμένα. Τα παρόντα δεν είναι πρόσωπα της αντιπολίτευσης. Λοιπόν, ένα λεπτό να τελειώσω, κύριε Μαρτίνο. Η αλήθεια είναι ότι ρωτήθηκα. Με πήραν από το Δημαρχείο και λέω, παιδιά, εγώ δεν θέλω να συμμετέχω. Πότε με έπαθρο, τι ώρα. Την επόμενη μέρα, ξέρω εγώ. Ναι. Επόμενη προθέτουμε, πάντως δεν νομίζω να πάνε βράδυ. Λοιπόν, είπα δεν θέλω να συμμετέχω σε καμία επιτροπή. Εμένα μου αρκεί ο τίτλος του απλού συμβούλου. Αν όμως
πρόκειται να διευκολύνω τη διαδικασία και υπάρχει δυστοκία στην έβρεση μελών, δεν έχω αντίρρηση να συμμετέχω αναπληρωματικώς.